Deathmatch. Deadly force is authorized. Γεια σας παιδιά, hey, Excellence Greek εδώ και αυτό που βλέπετε είναι Black Ops 1 στο Xbox One με το Backwards Compatibility πρόγραμμα που μας προσφέρει η Microsoft και μπορούμε να παίξουμε κάποια επιλεγμένα από τα παλιότερα παιχνίδια τα οποία παίζαμε στις κονσόλες Xbox 360. Οπότε, όπως μπορείτε να καταλάβετε, θα αρχίσω να βγάζω ξανά Black Ops 1 Greek Commentaries για όσους εκεί πέρα έξω θέλετε να δείτε κάτι ανάλογο, έτσι. Γιατί πιστεύω πως τα καινούργια τα Call of Duty δεν με κινούν το ενδιαφέρον και δεν έχω καμία απολύτως όρεξη να καθίσω και να ασχοληθώ με αυτά. Οπότε, έχοντας πει όλα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα, θέλω καταρχάς να ξεκινήσω λέγοντας πως αυτό εδώ πέρα το παιχνίδι το έχω παίξει από το release day του και αυτή εδώ πέρα η φωτογραφία που βλέπετε αυτή εδώ πέρα τη στιγμή είμαι εγώ, τρίτη γυμνασίου, όταν έχω βγει έξω από το Γερμανό και έχω αγοράσει αυτό το παιχνίδι που παίζω αυτή εδώ πέρα τη στιγμή. Ναι, μεγάλη διαφορά έτσι. Αλλά αυτή εδώ η φωτογραφία τραβήχθηκε πριν 6 χρόνια, βάλε βγάλε. Και μέχρι τότε μπορώ να πω πως όταν πρωτέβαλα το παιχνίδι μέσα στην κονσόλα και άρχισα να παίζω, δεν με άρεσε τόσο πολύ όσο με άρεσε το Call of Duty Modern Warfare 2. Και αυτό εδώ πέρα ήταν διότι ενώ Infinity Ward μας έβγαζε εκείνη και πέρα τη χρονιά, εκείνο και πέρα το διάστημα, τα μοντέρνα shooter που είχε σταματήσει πριν 2 χρόνια, ήταν τρίτος χρόνος τότε με τον Black Ops, και μας φέρνει η Treyarch τα... Μας πηγαίνει πίσω στο Βιετνάμ και είμαι σε φάση, όχι ρε φίλε, γιατί δεν το κάνεις και εσύ μοντέρνο. Και μετά τα επόμενα, μετά από 2 χρόνια μας φέρνει τον Black Ops 2, γαμώ την πουτάνα μου, δεν ήθελα να παίξω ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν ήθελα κάτι τόσο φιουτσουριστικό, ήθελα κάτι μοντέρνο. Αλλά δυστυχώς η Treyarch δεν έχει βγάλει κάτι μοντέρνο ρε παιδιά. Η Treyarch, άμα το σκεφτείτε, έχει βγάλει τα ακραία κομμάτια του Warfare, να το πω έτσι πολύ απλά. Όχι ότι έχω κανένα απολύτως πρόβλημα, μου αρέσει και τον Black Ops 2, απλώς θα προτιμούσα κάτι σε μοντέρνο. Όπου μας έχει βγάλει ας πούμε τα παλιά World War 2 themed και τα καινούργια που είναι στο διάστημα. Όχι βασικά δεν είναι στο διάστημα, εντάξει, λίγο υπερβάλλω, που είναι τέλος πάντων πολύ φιτσουριστικά. Αλλά όσο αφορά αυτό εδώ πέρα το παιχνίδι, όσο αφορά αυτό εδώ πέρα το gameplay, αυτό εδώ πέρα ήταν το δεύτερο παιχνίδι που έπαιξα, γιατί στο πρώτο δυστυχώς ξέχασα να το κάνω record το gameplay. Αλλά πέρα από αυτό εδώ πέρα, παιδιά, το παιχνίδι δεν έχει γίνει, δεν είναι remaster, για όσους εκεί πέρα ξαναρωτιέστε. Αυτό εδώ πέρα απλώς είναι λες και παίζει σε Xbox 360. Δηλαδή, είτε έχεις Xbox One είτε έχεις Xbox 360, θα δεις ακριβώς ίδιο resolution, ίδια γραφικά. Έτσι, για να μην τα. Να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Δεν είναι Full HD, γι' αυτό κιόλας και το βίντεο το βλέπετε σε 720p 60fps. Και αυτό εδώ πέρα είναι διότι ενώ μπορούσα να το κάνω record σε 1080p, δεν θα μπορούσατε να δείτε κάτι παραπάνω σε pixel. Διότι το παιχνίδι και πάλι είναι νομίζω το resolution του 1040x680. Όσοι γνωρίζετε ακριβώς το resolution κάτω στην περιγραφή, μπορείτε να μου συνιστήσετε κάτι να γράψω. Αλλά πολύ ωραίο gameplay, παιδιά, πιστεύω σας φέρνω για δεύτερο game. Θα αρχίσω να ξεκινώνω και άλλα όπλα και θα αρχίσω να μιλάω για πάρα πολλά από αυτά εδώ πέρα το όπλο που βλέπετε. Και είναι ας πούμε μια καλή αρχή, μια καινούργια αρχή που μπορούμε να ξαναξεκινήσουμε να παίζουμε αυτό εδώ πέρα το παιχνίδι. Και το λέω αυτό εδώ πέρα, παιδιά, διότι ένα παιχνίδι, ένας μάλλον ο οποίος παίζει ένα παιχνίδι το οποίο δεν το έχει παίξει το release date και το έχει παίξει αρκετά χρόνια, ή μάλλον να το πω μερικώς αρκετά χρόνια αργότερα από το release date του, δεν θα καταλάβει πως είναι το παιχνίδι όταν έχει βγει στο release date του. Και αυτό εδώ πέρα το λέω διότι το community είναι διαφορετικό, αφού έχεις μάθει ας πούμε τα exploits του παιχνιδιού, αφού έχεις μάθει ποια είναι τα καλύτερα kill streak, ποια είναι το καλύτερο class του παιχνίδι. Ενώ εκείνη τη στιγμή που παίζεις το παιχνίδι δεν ξέρεις τίποτα από αυτά εδώ πέρα, και είναι το πιο genuine κομμάτι σε ένα παιχνίδι όταν το πρώτο παίζεις από το κουτί, όταν έχει βγει στο release day του. Αλλά έχοντας πει όλα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα, είναι μια καινούρια καλή αρχή, πιστεύω. Όλοι όσοι έχετε αυτό εδώ πέρα το παιχνίδι και θέλετε να παίξουμε μαζί κανένα έτσι custom game, και επίσης ίσως μπορώ να φέρω πίσω και μια σειρά στην οποία κρυβόμαστε μέσα στο map. Αλλά όσοι ενδιαφέρεστε, παιδιά, στείλτε με ένα μήνυμα στο Xbox Live και θα σας απαντήσω και θα σας πω άμα θέλετε να παίξουμε μαζί έτσι ένα ωραίο Black Ops Team Deathmatch ή οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω. Αλλά ευχαριστώ λοιπόν για όλους σας καθίστε μέχρι εδώ πέρα για να δείτε αυτό εδώ πέρα το commentary. Το όνομα μου είναι Σωτήρης, η Excellence Greek Dude, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Until then, farewell.